Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί για την αναλυτική σας ενημέρωση από τηλεόραση Επιλογές στον ομό Σερών, Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Πάμε αμέσως να δούμε τα θέματα του δελτίου μας αναλυτικά. Τραγική ήταν η εξέλιξη της αναζήτησης από το πρωί της περασμένης Τετάρτης του 80χρονου Δημήτρη Τσακρακλίδη από τη Βέργη Σερών, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε από κυνηγούς σε χαράδρα σε ορεινή περιοχή του νομού Σερών. Ο άτυχος 80χρονος που έπασχε από άνοια και για τον οποίο είχε σημάνει Silver Alert, είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 15 του μηνός όταν έφυγε με το αγροτικό του αυτοκίνητο από το σπίτι του. Τραγικό τέλος είχε η εξαφάνιση του 80χρονου Δημήτρη Τσακρακλίδη από τη Βέργη του Δήμου Βυσαλτίας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 15 Ιουνίου. Ο Δημήτρης Τσακρακλίδης είχε εξαφανιστεί το πρωί της Τετάρτης όταν έφυγε με το αγροτικό από το σπίτι του. Το πτώμα του εντοπίστηκε περίπου 300 μέτρα από το όχημα που οδηγούσε σε ορεινή περιοχή των Θερμών. Στην περιοχή Μπάλε, στο σημείο Σίγμα, πάνω ακριβώς από τα Θερμά, εντοπίστηκε χθες το αυτοκίνητο του 80χρονου άντρα, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 15 Ιουνίου από τη Βέργη Σερών. Χθες οι αρχές είχαν εντοπίσει το αυτοκίνητό του σε αγροτική περιοχή και σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 10.30, εντοπίστηκε το άψυχο κορμί του ηλικιωμένου 300 μέτρα μετά το αυτοκίνητο. Και η τελευταία επαφή που έχουμε είναι από ένα συγχωριανό που τον είδε στις 12 να έχει κατεύθυνση προς τα χωριά μας. Από εκεί πέρα δεν τον είδε κανένας άλλος, τίποτα. Ψάχνουμε 2 μέρες και δεν υπάρχει, δεν βρίσκουμε ούτε το όχημα να κατευθυνθούμε προς τα κάπου. Αν τον είδε κάποιος, προς τα πού, είμαστε στα χαμένα. Το πρωί της Κυριακής οι αρχές είχαν εντοπίσει το αυτοκίνητό του στην παραπάνω αγροτική περιοχή. Σήμερα το πρωί οι άντρες της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και άντρες της ΕΜΑΚ μαζί με τον ειδικά εκπαιδευόμενο σκύλο βρήκαν το άψυχο σώμα του 80χρονου. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου συμμετείχαν και εθελοντές κυνηγοί από την περιοχή. Εμείς ενημερωθήκαμε από το αστυνομικό τμήμα Νιγρήτας ότι βρέθηκε το όχημα που οδηγούσε ο ηλικιωμένος. Αμέσως ήρθαμε σε επαφή μαζί τους, κανονίσαμε τις ενέργειες που θα ακολουθήσουμε την επόμενη μέρα, από την πρώτη μέρα, από το πρώτο φως της ημέρας. Και καλέσαμε και σκύλο της ΕΜΑΚ. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν άντρες του πυροσβεστικού κλιμακίου Νιγρήτας, άντρες του ΑΛΦΑΤΑΦ Νιγρήτας, δύο πολίτες όπου είχαν βρει το αυτοκίνητο και ξέραν πολύ καλά την περιοχή και ξεκίνησαμε τις έρευνες. Στις έρευνες συνέδραμε και ένα όχημα της θηροφυλακής. Ανήκαμε στο χώρο, είδαμε, κάναμε την έρευνα του χώρου, κανονίστηκαμε τους τομείς που πρέπει να ξεκινήσει η έρευνα, ανάλογα με τις πιθανότητες που μπορούσε να κινηθεί και ξεκίνησε η έρευνα. Και σε μικρό χρονικό διάστημα είχαμε αποτέλεσμα. Ήταν σε εύκολο σημείο, σε δύσβατη περιοχή. Η περιοχή είχε πολύ πυκνό πουρνάρι. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να μας δώσει τη δυνατότητα να κινηθούμε ελεύθερα και να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα ανίχνευσης του χώρου. Mm-hmm. Διότι το πυκνό πουρνάρι, όπως καταλαβαίνετε, δεν δίνει δυνατότητα ελέγχου, οπτικού ελέγχου της περιοχής. Τις εύκολες κίνησης. Εντάξει, με τη συνδρομή όμως της ΕΜΑΚ και των ανθρώπων των κατοίκων της περιοχής που ξέρανε το χώρο, καταφέραμε και κάναμε μια κατανομή του χώρου, πού μπορούσε να κινηθεί, ποιοι ήταν οι τυφλοί δρόμοι που μπορούσε να ακολουθήσει κτλ. Και πέσαμε μέσα. Δηλαδή, τον βρήκαμε σε κάποιον τυφλό δρόμο που πήγαινε. Ήταν 5 άντρες από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Νιγρήτας. Δεν ξέρω, αν η αστυνομία θα έχει φέρει και άλλους άντρες μαζί της. Οι 2 πολίτες και ένας της θηροφυλακής. Όλο αυτό το διάστημα η οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι αναζητούσαν τον 80χρονο άντρα, ο οποίος μάλιστα έπασχε και από άνοια και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η τελευταία κάμερα που είδαμε 10 και 5 στην Τερπνή περνάει από το σημείο εκείνο κατευθυνόμενος για Νιγρήτα, αλλά έχουμε στις 12 την πληροφορία ότι επιστρέφει. Δηλαδή και πολλοί από τα χωριά που ρώτησα και αγρότες τον ξέρουν πάρα πολύ. Δεν τον είδαν όμως. Δεν είδανε. Δηλαδή ανθρώπους που είναι και στον δρόμο στα καφενεία, που τον γνωρίζουν από παλιά. Ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα 20 Ιουνίου οι εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας της Κρήτης στο Κολυμπάρι των Χανίων. Την έναρξη της Αγίας Συνόδου έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος στην ομιλία του μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ως Εκκλησία θα ήμασταν υπόλογοι ενώπιον Θεού και ιστορίας αν αναβάλαμε εκ νέου τη Σύνοδο.
Επίσης, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε ότι από την πρώτη μέρα της εκλογής του εργαζόταν για τη σημερινή σύγκληση της Συνόδου, ενώ αποκάλεσε συντηρητικούς όλους εκείνους που απουσίαζαν από την Κρήτη. Μήνυμα ενότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας απίφθηναν ιεράρχες από το Κολυμπάρι Χανίων, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου έως τις 27 Ιουνίου. Ιδιαίτερα αυστηρός ήταν στην τοποθέτησή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προς τις εκκλησίες που αποφάσισαν να μην συμμετέχουν στην Σύνοδο, ενημερώνοντας πως μόνον οι δύο από τους 4 απόντες προκαθήμενους απάντησαν έστω και με άρνηση, ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος και ο Αντιοχίας Ιωάννης. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανέγνωσε το μήνυμά του με αναφορά στην αναγκαιότητα ενότητας των εκκλησιών και με την επισήμανση επανάληψης της Συνόδου ύστερα από 5 χρόνια. «Σημών και ουδεμία εκ των εκκλησιών μας δύναται να υπάρξει ένα απομονώσει εκ των λοιπών αδελφών εκκλησιών. Δεν είμεθα η Ορθόδοξη Χριστιανή και δεν πρέπει να συμπεριφερόμεθα ως Ομοσπονδία Εκκλησιών. Αυτό ελέγχθη από πολλούς εξημών κατ' επανάληψη. Είμεθα μία Εκκλησία, εν σώμα και επάσας τα στοιχών διαφοράς μας, μόνον εν συνόδο δέον να επιλύομεν. Όταν μάλιστα η αποχή εκ της συνόδου γίνεται αφού έχει ήδη συμφωνηθεί και δει και εν υπογράφος, υπό πάντων ημών η σύγκλησης αυτής, τότε τίθεται εν αμφιβόλο και η συνέπεια και η σοβαρότης ημών επιζημία της όλης εικόνος της Αγίας ημών Εκκλησίας προς τους εντός και τους εκτός αυτής. Ως συνέβη πολλάκις κατά την μακραίωνα ιστορίαν της Εκκλησίας. Η ακουσία ή εκουσία, απουσία εκκλησιών τινών εκ των συγκληθισών συνόδων, τοπικών και οικουμενικών, ουδόλως παρυμπόδιζε την πραγματοποίησή των. Διό και η παρούσα σύνοδος συγκληθήσα ηφημών, τη συμφώνω γνώμη πασών των αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, δέον να χωρίσει παρά την απουσίαν εκκλησιών τινών επί το έργον αυτής, ως τούτο πανορθοδόξος απεφασίστη. Η σύνοδος αυτή αγωνίζεται να τονίσει την ανάγκη της ενότητας σε έναν κόσμο διασπασμένο, σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάλι σε Ελλάδος Ιερώνυμος. Επιπλέον υπογράμμισε ότι τίποτε δεν έχει χαθεί και επισήμανε πως χρειάζονται αγώνες και θυσίες. «Η έκφραση διαφορετικών απόψεων και θέσεων είναι και θεμητή και αποδεκτή στα πλαίσια της συνοδικότητος. Η απολυτοποίηση όμως των απόψεων και θέσεων από μεμονωμένα άτομα ή και ομάδες και η προσπάθεια πολυταρχικής επιβολής τους τη χάνει απορριπταία. Τα υφιστάμενα προβλήματα μεταξύ αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών, τα οποία σκιάζουν ή και αμαυρώνουν τη μεταξύ τους κοινωνία, αποτελούν για όλες τις άλλες αδελφές Ορθόδοξες Εκκλησίες άλογος, δοκιμασία και οδύνη, ενώ η πανορθόδοξη παρέμβαση προς εξέβρεση λύσεως πρέπει να είναι αποτέλεσμα της σύμφωνης έκφρασης, επιθυμίας και διαθέσεως και από τις δύο αδελφές εκκλησίες και όχι μεμονωμένη, μονομερής και έξωθεν απόφαση ενός συνοδικού σώματος, το οποίο θα λειτουργούσε απολυταρχικά και ερήμην της βουλήσεως της κάθε τοπικής εκκλησίας». Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κατά την ομιλία του Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος πρόσθεσε ότι η απουσία κάποιων τοπικών εκκλησιών δεν μειώνει τη σημασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Ερμήνευσε μάλιστα τη σημερινή απουσία τους με την επισήμανση ότι γίνεται για επικοινωνιακούς ή εσωτερικούς των συγκεκριμένων εκκλησιών λόγους. «Είναι χρήσιμο να διευκρινίσουμε την ταυτότητα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και αναγκαίο να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Παραμένει αισθητό ένα σημείο της Συνόδου. Δεν είμαστε αντίγραφο Οικουμενικής Συνόδου, ούτε είμαστε ένα φαξ. Είμαστε κάτι ιδιαίτερο», είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Εξέφρασε σε αυτό το πλαίσιο την ελπίδα ότι και οι απόντες παρακολουθούν και προσεύχονται για τις εργασίες της Συνόδου. Τις εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου
παρακολουθούν πλήθος ιεραρχών, μεταξύ αυτών ο Μητροπολίτης Ιερών Κυνηγήτας Θεολόγος, αλλά και ο Μητροπολίτης Ιδυροκάστρου Μακάριος. Μαύρο καλοκαίρι περιμένει περισσότερους από 620.000 συνταξιούχους που θα δουν τις συντάξεις τους μεσοσταθμικά να μειώνται έως και 30%. Το μεγάλο μαχαίρι αναμένεται να προκύψει από την περικοπή στις επικουρικές συντάξεις για περιπτώσεις όπου οι συντάξιμες αποδοχές, δηλαδή το άθροισμα κύριας και επικουρικής, υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ μεικτά. Μαχαίρι 35-40% θα επιβληθεί στα μερίσματα 280.000 συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων αναδρομικά από 1η-1η 2016, ενώ ξεπαγώνουν αλλά με κούρεμα μετά από 3 χρόνια τα εφάπαξ για 62.000 συνταξιούχους. Περισσότερες από 628.000 συνταξιούχους, ο αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 25% του συνόλου, πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά το νέο ασφαλιστικό εντός του καλοκαιριού. Αρχής γενομένης από τις συντάξεις του Ιουλίου, ξεκινά ένας νέος κύκλος περικοπών που θα επηρεάσει τόσο δικαιούχους επικουρικών συντάξεων, όσο και εκείνους που λαμβάνουν μερίσματα, αλλά και όσους περιμένουν υπομονητικά έως και 2,5 χρόνια προκειμένου να λάβουν το εφάπαξ βοήθημα. Η μεγάλη χαμένη όμως είναι οι περίπου 80.000 χαμηλοί συνταξιούχοι σε μηνιαίες με τις συντάξιμες αποδοχές. Από 664 έως 850 ευρώ, οι οποίοι θα επομισθούν την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Πιο συγκεκριμένα, οι περικοπές ανά μήνα και είδος παροχής έχουν ως εξής. ΕΚΑΣ. Κατάργηση στο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων θεωρητικά ξεκινά από τις συντάξεις του μηνός Ιουνίου, επειδή όμως όταν πάρθηκε αυτή η απόφαση συγκεκριμένες συντάξεις είχαν ήδη καταβληθεί, η περικοπή θα τεθεί σε εφαρμογή από τις συντάξεις Ιουλίου που θα καταβληθούν στο τέλος Ιουνίου. Η αναδρομική επιστροφή των ποσών ΕΚΑΣ που δόθηκαν τον Ιούνιο μένει να καθοριστεί πως θα προκύψει πιθανότητα σε μηνιαίες δόσεις έως το τέλος του έτους. Το όριο καταβολής του επιδόματος υποχωρεί στα 664 ευρώ μηνιαίες μεικτές συντάξιμες αποδοχές και τη χορήγηση του το διάστημα Ιουνίου-Δεκεμβρίου του 2016. Σε κάθε περίπτωση δεν προβλέπεται χορήγηση ΕΚΑΣ 30 ευρώ στο εξής. Διατηρείται το όριο του 65 ηλικίας για την έναρξη καταβολής του επιδόματος. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ για το 2016 θα πρέπει να έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις, κυρίες επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα, μισθούς, ημερομίσθια κλπ. Επιδόματα έως 7.972 ευρώ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 8.884 ευρώ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Αυτό σημαίνει ότι εξετάζονται τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1η-1η 2014 έως 31/12/2014. Έως το τέλος του έτους θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί νέα υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τις περικοπές για το 2017. Όσον αφορά τώρα το μέρισμα, στις 29 Ιουνίου είναι προγραμματισμένο να γίνει η τρίμηνη καταβολή του μερίσματος σε περίπου 284.000 δικαιούχους που αφορά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Η περικοπή στο μέρισμα έχει αποφασιστεί να κυμαίνεται μεσοσταθμικά στα επίπεδα του 32%. Οι μειώσεις θα είναι κλιμακωτές, ανάλογα με τις φορές που έχουν καταβληθεί από τους δικαιούχους. Οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης εκτιμούν ότι σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις είναι πιθανόν οι περικοπές να υπερβαίνουν το 50%. Κατά μέσο όρο, το μέρισμα που χορηγείται κυμαίνεται στα επίπεδα των 140 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, οι δικαιούχοι της συγκεκριμένης παροχής θα υποστούν νέα πρόσθετη μείωση λόγω της αναδρομικής επιστροφής που θα γίνει για τα ποσά μερίσματος που δόθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους. Έτσι, στην καταβολή του Ιουνίου θα παρακρατηθεί το 1/3 των ποσών που καταβλήθηκαν το παραπάνω χρονικό διάστημα. Επικουρικές συντάξεις. Οι μειώσεις επηρεάζουν περίπου 260.000 συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνουν μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές από 1.300 ευρώ μεικτά, περίπου 1.180 καθαρά και άνω. Θα κυμαίνονται σε ποσοστό 5-40% ανάλογα με το ύψος υποεικουρικής σύνταξης. Η περικοπή έχει ως αφετηρία τη συντάξη του Ιουνίου επίσης, αλλά θα ξεκινήσει η εφαρμογή της από την πληρωμή των συντάξεων του μηνός Αυγούστου, η οποία είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουλίου. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν όσοι τομείς παροχής επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑ δεν κατάφεραν να προσαρμόσουν έως τότε τα μηχανογραφικά του συστήματα. Τέλος, το εφάπαξ. Το ξεπάγωμα στην καταβολή του εφάπαξ είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει από τον Ιούλιο. Όμως τα εφάπαξ που θα χορηγηθούν θα έχουν ενσωματώσει περικοπές που θα κυμαίνθουν από 15-18% σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού του βοηθήματος. Ο προγραμματισμός που έχει γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας είναι ότι το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου θα καταστεί εφικτό να χορηγηθούν περίπου 4.500 με 4.600 εφάπαξ. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία χορήγησης του εφάπαξ έχει μπλοκάρει για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από το Σεπτέμβριο του 2013 έως και σήμερα. Συνολικά υπολογίζεται ότι βρίσκονται περίπου 65.000 εφάπαξ που δεν έχουν απονεμηθεί ακόμη στους δικαιούχους.
Ένας ακόμη σταθμός. Ένας ακόμη σταθμός για εμάς. Ένας ακόμη σταθμός για εσάς. Τώρα, ένα ακόμη κατάστημα χρυσό στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Ιγρήτας. Ένας σταθμός στο ταξίδι σας, στον οποίο θα βρείτε τα πάντα. Τις αγαπημένες σας μπουγάτσες και όλα τα σφολιατοειδή, όλων των ειδών τα σάντουιτς, πίτσες, μακαρονάδες, καφέ, γλυκά, παγωτό και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Ήδη καπνιστού και όλος ο έντυπος τύπος. Και φυσικά, ειδικός χώρος για να απολαύσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια. Το χρυσό. Ένας ακόμη σταθμός από εμάς για εσάς. Πρώτο χιλιόμετρο, Σέρων Νιγρήτας. Σε εφαρμογή θα τεθεί στο δημόσιο η αναγνώριση προϋπηρεσίας έως και 7 χρόνων των υπαλλήλων από τον ιδιωτικό τομέα. Στις επόμενες μέρες το σχετικό προεδρικό διάταγμα αναμένεται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ έπειτα από σχετική εισήγηση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Χριστόφορου Βερναρδάκη. Σε εφαρμογή θα τεθεί στο δημόσιο για αναγνώριση προϋπηρεσίας έως και 7 χρόνων των υπαλλήλων από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς στις επόμενες ημέρες αναμένεται να λάβει ΦΕΚ το σχετικό προεδρικό διάταγμα έπειτα από εισήγηση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Χρήστου Βερναρδάκη. Παρά το γεγονός ότι έχει θεσμοθετηθεί αναγνώριση προϋπηρεσίας έως 7 ετών για τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή καθώς οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν επισπεύσει τη διαδικασία υπογραφής του προεδρικού διατάγματος που ενεργοποιούσε τον συνυπολογισμό ετών εργασίας στον ιδιωτικό. Τομέα. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα θα επιφέρει ανακατατάξεις, καθώς θα επηρεάσει τη βαθμολογική κατάταξη. Η αναγνώριση έως και 7 ετών προϋπηρεσίας θα δώσει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους που θα αποδείξουν τα χρόνια απασχόλησης να ανέβουν στη βαθμολογική κλίμακα με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων. Το Μητρό Επιτελικών Στελεχών. Η αναγνώριση της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα θα δώσει τη δυνατότητα σε στελέχη του δημοσίου να ενταχθούν στο Μητρό Επιτελικών Στελεχών που καταρτίζεται, καθώς η πιστοποιημένη εμπειρία θα τους δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη λίστα των υποψηφίων για την ανάληψη επιτελικών θέσεων στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τη μισθολογική τους εξέλιξη, αλλά από το 2018. Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο και τον νόμο που ορίζει το νέο μισθολόγιο και βαθμολογίο δημοσίου, οι αποδοχές των εργαζομένων στον κρατικό μηχανισμό θα είναι παγωμένες μέχρι και το 2018. Όμως η θεσμοθέτηση της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας ανοίγει το δρόμο για να αποδοθούν οι αυξήσεις λόγω οριμάσεων ύστερα από 2 χρόνια. Τώρα, ποια είναι τα δικαιολογητικά? Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να καταθέσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα θα είναι τα ένσημα, η βεβαίωση από τα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία που θα πιστοποιούν το χρόνο εργασίας, αποδεικτικό συνάφειας αντικειμένου από τα αρμόδια επαγγελματικά επιμελητήρια. Παράλληλα, στα δικαιολογητικά εντάσσονται η βεβαίωση μισθολογικών καταστάσεων που αποδεικνύουν τη θέση που είχε ο υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα και το δελτίο παροχής υπηρεσιών εφόσον ο υπάλληλος εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας. Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβούλων, τα οποία θα αποφασίσουν για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας. Στο φιλολογικό μαθαίνουμε τραγουδώντας. Η γνώση μας, το μεράκι μας, η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή, η φέτα του τόπου μας. Λύση φαίνεται πως υπάρχει στο θέμα της στελέχωσης των φυλακών Νικηφόρου στη Δράμα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της εξωτερικής φρουράς των φυλακών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Όπως προκύπτει, με θελοντική προσφορά, οι εργαζόμενοι στις εξωτερικές φρουρές διαφόρων σοφρονιστικών καταστημάτων από τη χώρα, κυρίως από αυτό της Νικρήτας Σερών, που κατάγονται από τη Δράμα, δίνουν τέλος στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί. Λύση φαίνεται πως υπάρχει στο θέμα της στελέχωσης των φυλακών Νικηφόρου στη Δράμα, όπως ανακοίνωσε πρόσφατο ο εκπρόσωπος της εξωτερικής φρουράς των φυλακών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Όπως προκύπτει, με θελοντική προσφορά, οι εργαζόμενοι σε εξωτερικές φρουρές διαφόρων σοφρονιστικών καταστημάτων από τη χώρα, κυρίως από αυτό της Νιγρήτας Σερών, που κατάγονται. Είχαμε μια συνάντηση προσωπικά με τον κύριο Φυτράκη. Ενημερώθηκε και αυτός και εμείς. Το πρόβλημά τους ήταν η στελέχωση. Ενημερώθηκε ότι υπάρχουν υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς όπου εθελοντικά
θα έρθουν για εργασία για να λειτουργήσει η φυλακή του Νικηφόρου, κάτι το οποίο δεν το γνωρίζανε. Και πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ κοντά ώστε να πραγματοποιηθεί κάτι που περιμένει η κοινωνία της Δράμας εδώ και 10 χρόνια. Ανοίγει καμιά φυλακή εξ ολοκλήρου. Πάντα ανοίγει μία πτέρυγα δοκιμαστικά για να δουν αν λειτουργούν και τα συστήματα ασφαλείας, ίδρευσης, μαγειρία, τα πάντα. Με λίγους κρατούμενους όπου είναι κρατούμενοι που τους γνωρίζουμε που δεν δημιουργούν πρόβλημα. Και εν συνεχεία, σταδιακά, δίνεται σε πλήρη λειτουργία όλη η φυλακή και το κατάστημα κάθεσης και έρχονται και οι υπάλληλοι, στελεχώνται σιγά σιγά και λειτουργεί πλήρης ένα κατάστημα κράτησης. Και αρχή θα λειτουργήσει μια πτέρυγα δηλαδή, με λίγους κρατούμενους που γνωρίζουμε που δεν έχουν δώσει ποτέ δικαίωμα. Μάλιστα για το θέμα είχε και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Φυτράκη προκειμένου να τον ενημερώσουν ότι μπορούν να στελεχώσουν μια πτέρυγα των φυλακών Νικηφόρου. Χρονοδιάγραμμα δεν μας δώσανε και ήδη δεν γνώριζαν ότι υπάρχει εθελοντικά. Το πρόβλημά τους είναι ότι δεν τα βρίσκαν προσωπικό να λειτουργήσει. Δεν γνωρίζαν ότι υπάρχει εθελοντικά προσωπικό που θέλει να πάει. Και γι' αυτό ήρθαμε, ενημερώσαμε και τον κύριο Κυριαζίδη που είναι στην Επιτροπή Σοφρονιστικού, που ασχολείται με το θέμα και πιστεύουμε ότι τα πράγματα είναι θετικά. Όχι, έχει ενημερωθεί ο κύριος Υπουργός ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουν έρθει 43 άτομα από τους πρώην δημοτικούς υπαλλήλους αστυνομικούς όπου έγιναν οι μετατάξεις τους και ήρθαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και αυτή τη στιγμή υπάρχει προσωπικό γύρω στα 90 και άτομα εξωτερικής φρουράς. Όπου... Δραμηνοί όλοι και με αυτό δεν θα υπάρχει πρόβλημα το να θέλουν να φύγουν. Γιατί συνήθως οι υπηρεσίες το πρόβλημα το έχουν ότι είναι από άλλες πόλεις και θέλουν να φύγουν και μένουν αστελέχοντες. Είναι όλοι δραμηνοί. Είναι 15 άτομα περίπου από Νιγρήτα, 4-5 από Κομωτινή, 2-3 από Καβάλα που είναι δραμηνοί και αυτοί οι εργάτες φυλακές Κομωτινή. Υπάρχει και από άλλες φυλακές, από νησιά, από και λοιπά που λέζουν. Ένα άτομο είναι στην αναλυτικά τώρα δεν υπάρχει χρόνο να σας εξηγήσω. Παράλληλα, ενημέρωσαν και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη. Το ζήτημα που τέθηκε στον Υπουργό και από πλευράς μου ήταν, εφόσον είναι ακατάλληλο, γιατί δεν κλείνεται αυτή τη φυλακή ή αυτό το κομμάτι των φυλακών που πράγματι είναι προβληματικό, εφόσον υπάρχουν φυλακές έτοιμοι που είναι προς λειτουργία η φυλακή συγκεκριμένη. Το ζήτημα ήταν μεγάλο ότι δεν μπορούμε να μετακινήσουμε το προσωπικό. Τώρα εφόσον υπάρχει μία οικειοθελή εδώ δυνατότητα και παρουσία, αυτό θα έλεγα διευκολύνει επιτέλους να βάλουμε μια πτέρυγα σε λειτουργία και ευχαριστώ και τους υπαλλήλους της εξωτερικής φρουράς που οι ίδιοι τους κάνουν αυτή την προσπάθεια. Βρισκόμαστε σε μια τέτοια θα έλεγα κουβέντα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μακάρι επιτέλους να το δούμε στην πράξη γιατί έχουμε κουραστεί από όσο τέτοια ζητήματα μας εκκρεμούν χρόνια τώρα. Τα επαναλαμβάνουμε χωρίς αποτέλεσμα. Στις 4 έρχεται αύριο ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Στερεών, κύριος Παντελής Χράπας, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σχετικά με το θέμα. Κύριε Χράπα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Θεματίου, καλησπέρα κύριε στους τηλεθεατές. Έρχεται λοιπόν αύριο ο πρόεδρος και η επίσκεψή του εδώ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ εκκρεμεί η συζήτηση και για ένα θέμα που του είχατε βάλει αυτοδιοικητική του νομού Σερών αναφορικά με τις τιμές. Και όχι μόνο αυτό, είναι αρκετά θέματα νομίζω που προσδίδουν ακριβώς ενδιαφέρον στην επίσκεψη. Έχουν προκύψει πάρα πολλά θέματα, είναι οι εξελίξεις τρέχουν. Πολλές των περιπτώσεων μας προλαβαίνουν και μας προσπερνούν και όλα να πούμε. Αύριο βασικά μετά ο πρόσθεση του Δημάρχου του Πέτρο Αγγελίδη που είχαμε βρεθεί την προηγούμενη εβδομάδα στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Προέδρου του κ. Γεράνη. Να. Σκοπός είναι η ενημέρωση των Δημαρχών του Νομού Στερεών για τις τελευταίες εξελίξεις και την πρόταση που έκανε ο Πέτρος Αγγελίδης, ο Δήμαρχος, για ακόμη πιο χαμηλή, ακόμη πιο χαμηλή εκκίνηση της αύξησης των τελών ταφής, δηλαδή ακόμα πιο κάτω να πάει το 2017 και όχι στα 28 όπως πρότεινε στην τελευταία συνεδρίαση. Πάνω σε αυτό θα έχουμε μια νέα ενημέρωση όλων των δημαρχών. Θα ενημερώσουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΦΟΔΣΑ και τους δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων
Σερών, του Δήμου Σερών στη Σμία, το μεσημέρι. Οπότε θα είναι μια μέρα φορτωμένη, δύσκολη, που θα τεθούν πάρα πολλά ερωτήματα. Εκεί θα έχουμε τις απαντήσεις που πρέπει από τον κύριο Γεράνη. Θα μας πει τους λόγους τους οποίους οδήγησε τον φορέα να κάνει αυτή την τιμολογιακή ενσωμάτωση και εξίσωση, ας το πω έτσι απλά. Θα είναι μια μέρα με νέα και εξελίξεις, βασικά. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε κάτι, αλλά η δική σας αίσθηση ή η πληροφόρηση, αν υπάρχει, σας κάνει αισιόδοξο αναφορικά με το θέμα της μείωσης της τιμής που ζητήσατε. Κύριε Θωματίκο, την προηγούμενη εβδομάδα που επισκεφτήκαμε το Φόδεσα μαζί με τον Δήμαρχο, πάνω στα πλαίσια της ενημέρωσης όλων των δαπανών, όλων του προϋπολογισμού του φορέα και τις προτάσεις που κάναμε εμείς στη μείωση άλλων των δαπανών, έτσι ώστε να πέσει πιο κάτω το τέλος σταθής στο χιτά του Παλαιοκάστρου, εκτιμώ ότι έγινε μια πρόταση από τον Δήμαρχο, η οποία δεν απαντήθηκε βέβαια αν θα υλοποιηθεί ή όχι, αλλά εκτιμώ ότι θα έχουμε ένα θετικότερο αποτέλεσμα από αυτή την επίσκεψη. Ακόμα πιο καλά θα είμαστε. Βέβαια όλα αυτά θα τα δούμε αύριο. Περιμένουμε και εμείς με αγωνία την επίσκεψη αυτή, να δούμε τι θα μας πούνε και αύριο και βλέπουμε μετά από εκεί. Μάλιστα. Κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εσ' αύριο λοιπόν τα σπουδαία, κυρίες και κύριοι, για το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Το φθινόπωρο αναμένεται η Νέα Δημοκρατία να πιάσει το νήμα της επανίδρυσης της ΟΝΕΔ μέσω της διενέργειας ενός συνεδρίου με άλλη πολιτική φιλοσοφία και λογική από αυτή που, όπως λένε στη Συγκρού, επικρατούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στόχος της ηγεσίας του κόμματος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι να κάνει πράξη το άνοιγμα στη νέα γενιά και από την άλλη να μην αφήσει μηχανισμούς και βαρόνους να έχουν τον πρώτο λόγο, και γι' αυτό μιλούν για ένα εντελώς καινούριο και ριζοσπαστικό σύστημα εκλογικής συνέδρων. Η Νέα Δημοκρατία πρόκειται να αλλάξει εντελώς το σκηνικό της εκπροσώπησης παράταξής της από την νεολαία, καθώς η ΟΝΕΔ αναμένεται να επανεδρυθεί το φθινόπωρο με διαφορετική πλέον πολιτική φιλοσοφία και λογική από αυτή που, όπως λένε στη Συγκρού, επικρατούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στόχος της ηγεσίας του κόμματος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι να κάνει πράξη το άνοιγμα στη νέα γενιά και από την άλλη να μην αφήσει μηχανισμούς και βαρόνους να έχουν τον πρώτο λόγο, και γι' αυτό σκέφτεται ένα εντελώς καινούριο και ριζοσπαστικό σύστημα εκλογής συνέδρων. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, για να κληθεί κάποιος στο σύνεδρο θα χρειάζεται μόνο να είναι Έλληνας πολίτης με εκλογικά δικαιώματα έως 32 ετών και να συλλέξει 30 μοναδικές υπογραφές από άλλους νέους με τα ίδια χαρακτηριστικά. Την πορεία προς το συνέδριο αναμένεται να αναλάβει μια 7-μελής διοικούσα επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από έμπειρα στελέχη, τα οποία όμως δεν θα έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν σε ηγετική θέση στην ΟΝΕΔ την επόμενη μέρα και η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί ενδεχομένως και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι μετά το συνέδριο φιάσκο της Γαλάζιας Νεολαίας τον περασμένο Απρίλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει την αναστολή λειτουργίας της και στις επόμενες πρωτοβουλίες του για επανίδρυσή της. Με την κίνηση αυτή, όπως υποστηρίζει, αφήνουμε στο χθες τις αρνητικές νοοτροπίες και πρακτικές, τους μηχανισμούς εξυπηρετήσεων και διανομής προνομίων που διάβρωναν την νεολαία του κόμματος και την απήχησή της στους νέους. Η ΟΝΕΔ, μετά την επανίδρυσή της, θα είναι μια σύγχρονη δημιουργική πολιτική νεολαία, ανοιχτή σε όλους τους νέους, συλλογική, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, ομάδες και ομαδάρχες. Μια νεολαία που θα προβάλλει και θα υπηρετεί ιδέες και πολιτικές υπέρ των νέων, της κοινωνίας και της πατρίδας μας. Η Mac Motors σας παρουσιάζει την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για την αγορά του νέου σας αυτοκινήτου. Με ολόκληρο το όφελος απόστησης, χωρίς καμία επιβάρηση για το νέο ΦΠΑ. Με αγορά της ανταλλαγής σας σε τιμή που σίγουρα θα σας δελεάσει. Σας περιμένουμε σε μία από τις εκθέσεις της Opel Mac Motors σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη μέχρι τις 30 Ιουνίου. Και σας παρουσιάζουμε την πιο ολοκληρωμένη πρόταση. Πάμε τώρα στις μαλλαδικές. Άνοδος αναμένεται να σημειωθεί στις βάσεις εισαγωγής στις ιατρικές και παραϊατρικές σχολές του τρίτου πεδίου, ενώ σημαντική πτώση σημειώνεται στις αντίστοιχες για τα παιδαγωγικά πτυχία. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των ειδικών, μείωση αναμένεται να σημειωθεί και στα μόρια που απαιτούνται για τις σχολές οικονομικής κατεύθυνσης και πληροφορικής, καθώς σημαντικό ήταν το ποσοστό αποτυχίας στα μαθηματικά της κατεύθυνσης. Την Τετάρτη 22 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των βαθμολογιών των υποψηφίων των ΕΠΑΛ, με το επόμενο βήμα να είναι η συμπλήρωση των μηχανογραφικών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όσον αφορά στις βάσεις εισόδου ΑΕ και ΤΕΗ, σύμφωνα με εκτιμήσεις θα παραμείνουν ως είναι ή θα παρουσιάσουν άνοδο για τις ιατρικές σχολές, ενώ αντίθετα οι πολυτεχνικές και οικονομικές αναμένεται να παρουσιάσουν πτώση. Όσον αφορά στις ανθρωπιστικές επιστήμες, οι υποψήφοι έγραψαν καλά στα αρχαία, αλλά οι επιδόσεις τους στην ιστορία ήταν χειρότερες. Έτσι, οι βάσεις αναμένεται να παρουσιάσουν και εκεί αυξομοιώσεις.
σημειώσεις με τα παιδαγωγικά να έχουν μεγάλη πτώση και τις αστυνομικές σχολές να σημειώνουν άνοδο. Πιο συγκεκριμένα, στα αρχαία ελληνικά έγραψε πάνω από τη βάση το 47,35% και αρίστευσε το 10,25%, ενώ στα λατινικά έγραψε πάνω από τη βάση το 69,09% και στην ιστορία το 52,23%. Σχετικά με τα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, στα μαθηματικά πάνω από τη βάση έγραψε το 53,24%, το 69,5% στη φυσική και το 75,27% στη χημεία. Στο πρώτο πεδίο, όπως προαναφέρθηκε, οι υποψήφοι σε σχέση με πέρσι έγραψαν καλύτερα στα αρχαία, αλλά χειρότερα στην ιστορία. Έτσι, υπάρχει μεγάλη συσσόρευση στις μεσαίες βαθμολογίες, ενώ οι βάσεις αγωγής αναμένεται να παρουσιάσουν αυξομοιώσεις. Στο δεύτερο πεδίο αναμένεται πτώση στις πολυτεχνικές σχολές, ειδικά της περιφέρειας. Στο τρίτο πεδίο, οι υποψήφοι που έγραψαν άριστα στη φυσική ξεπερνούν τις 5.000 στη χημεία, ο αριθμός είναι ακόμη μεγαλύτερος. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται άνοδος στις βάσεις αγωγής. Στο τέταρτο πεδίο, οι υποψήφοι έγραψαν στα μαθηματικά σε ποσοστό 67% κάτω από τη βάση. Έτσι, προβλέπεται ότι θα υπάρξει πτώση στη βαθμολογία εισόδου στις παιδαγωγικές σχολές, ειδικά της περιφέρειας, που η βαθμολογία εισαγωγής εικάζεται ακόμη ότι θα είναι κοντά στο 10. Στο πέμπτο πεδίο, με το ποσοστό των μαθητών που έγραψαν κάτω από τη βάση στα μαθηματικά, οι βάσεις στις σχολές του πεδίου αναμένεται να παρουσιάσουν πτώση. Τώρα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Η αρχιτεκτονική του φετινού μηχανογραφικού δελτίου είναι διαφορετική σε σχέση με το περσινό και έτσι οι υποψήφοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη συμπλήρωσή του, ώστε να μην πέσουν σε παγίδες. Όπως συμβουλεύουν οι ειδικοί, καλό θα είναι να έχουν στο μυαλό τους το σύστημα των δεσμών, όπου οι σχολές συμπληρώνονταν καταυθύνουσα πορεία. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το δεύτερο Ceres World Music Festival. Την τριήμερη μουσική εκδήλωση διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Σερών. Στη σκηνή που στήθηκε στο πεζόδρομο παρουσιάστηκαν μουσικά σχήματα από Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ και Κούβα. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το δεύτερο Ceres World Music Festival του Δήμου Σερών, που άνοιξε τις πύλες του στις 17 Ιουνίου. Μουσικές κουλτούρες από τη Μεσόγειο και την Ευρώπη έως και την Κούβα παρουσιάστηκαν στην όμορφη εκδήλωση που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Σερών στην πλατεία Κρονίου. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να καταστήσουμε την πόλη των Σερών επίκεντρο δημιουργικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων και εκδηλώσεων, ωφέλιμων και θελκτικών για τους δημότες, τη νέα γενιά αλλά και τους επισκέπτες μας, σημείωσε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Σοφία Μπιτζίδου στις δηλώσεις της. Αυτό το τριήμερο έγινε αφιερωμένο στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής, η οποία είναι 21 Ιουνίου. Άρα, εάν όλα πηγαίνουν καλά, θα δίνουμε ένα ραντεβού κοντά σε αυτή την ημερομηνία για να γιορτάζουμε κι εμείς σαν Δήμος, σαν πόλη, σαν Δήμος και σαν νομός και όχι μόνο αυτή την ημέρα. Όμως το φεστιβάλ το οποίο έχουμε στήσει εδώ στο κέντρο της πόλης, χτες είχε επισκεψιμότητα από Χαλκιδική, από Βουλγαρία και από Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον αυτούς τους φίλους που εντόπισα εγώ και τους ξένους που επισκέφθηκα την πόλη μας. Συγκεκριμένα στην σκηνή που στήθηκε στον πεζόδρομο, παρουσιάστηκαν μουσικά σχήματα από Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ και Κούβα. Περισσότεροι από 100 ποδηλάτες από τον νομό Σερών και όχι μόνο συμμετείχαν στο διασυλλογικό αγώνα ποδηλασίας δρόμου και όπεν στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης. Οι συμμετέχοντες κάλυψαν μια απόσταση 109 χιλιόμετρων περιμετρικά της λίμνης με εκκίνηση το σιδηροδρομικό σταθμό Βυρώνιας και τερματισμό τα Άνω Πορωία.
Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε την Κυριακή 19 Ιουνίου δισελογικός αγώνας ποδηλασίας δρόμου και όπεν στην περιοχή λίμνης Κερκίνης Ερών. Τους αγώνες διοργάνωσε ο Αθλητικός Ποδηλατικός Σύλλογος Ερών ο Μαχητής σε συνεργασία με τον οικοπηρηγητή, τον Δήμο Συντικής και τον Δήμο Ηράκλειας. Ο διασυλλογικός αγώνας αντοχής ποδηλασίας δρόμου ανδρών, εφήβων, γυναικών και όπεν έγινε σε μια διαδρομή 109 χιλιόμετρα περιμετρικά της λίμνης Κερκίνης με εκκίνηση το σιδηροδρομικό σταθμό Βυρώνειας και τερματισμό τα Άνω Πορόγια. Σε μήνυμά του στο Facebook, ο Δήμαρχος Συντικής Φώτης Δουμουχτσίδης ανέφερε πως στόχος είναι να γίνει η εκδήλωση θεσμός. Συγκεκριμένα σημείωσε: «Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο πρώτος ποδηλατικός γύρος Κερκίνης. Αθλητές, δημοσυντικής και διοργανωτές συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία. Μεγάλη και η συμβολή της αστυνομίας μας. Η Αντιδημαρχία Κερκίνης στάθηκε στο ύψος της επιτυχίας. Οι κάτοικοι των Άνω Πορωίων αγκάλιασαν την εκδήλωση. Ξένοι ανταποκριτές εκθίασαν την οργάνωση που ήταν άριστη. Ευχή όλου να γίνει θεσμός. Αξίζει». Για μια ακόμη χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικής Χιάννης ο Αράπης διοργάνωσε τη γιορτή του Σαρμά, παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Χιλιάδες αρμαδάκια τυλίχθηκαν και δόθηκαν στους παρευρισκόμενους που και φέτος έδωσαν το παρόν στις εκδηλώσεις. Με μεγάλη επιτυχία και με την παρουσία πλήθος κόσμου προερχόμενου όχι μόνο από τον Δήμο Παγκαίου αλλά και από διάφορα μέρη της Ελλάδος, διοργανώθηκε την Κυριακή η γιορτή του Σαρμά στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στην Νικής Χιάννη Καβάλας. Την εκδήλωση διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικής Χιάννης ο Αράπης, ο οποίος φιλοδοξεί να καθιερώσει τη γιορτή του Σαρμά κάθε χρόνο. Έχουμε για μια ακόμα φορά τη γιορτή του Σαρμά. Πώς μας ξεκίνησε? Εμένα στο μυαλό μου έρχεται την χρονιά που είχες αναλάβει την Προεδρία του Συλλόγου, έπεσε η πρόταση αυτή? Η πρόταση. Η πρόταση βέβαια υπήρχε πριν. Αλλά απλά υπήρχε μόνο, σαν πρόταση. Υλοποιήθηκε όταν αναλάβαμε σαν καινούργιο διοικητικό. Δηλαδή, νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά. Να φανταστείς, εγώ είμαι μεγαλύτερος. Μάλιστα. Πάρα πολύ καλό. Νέος δηλαδή, 20 χρονών. Και ξεκίνησε δειλά-δειλά. Στη γιορτή του Σαρμά και η πρόεδρος της Κοινοβελούς, η κυρία Όλγα Λαμπατζιά, πώς περνάτε? Εξαιρετικά, όπως βλέπετε. Είναι δυνατόν να μην δεν περνάς καλά στην Νικής Χιάννη και με τόσο κόσμο? Κοιτάμε στην κάμερα. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Φοβερή επιτυχία για τρίτη συνεχή χρονιά και κάθε χρόνο για περισσότερος κόσμος. Ο Δήμος στηρίζει αυτή την εκδήλωση? Είναι δυνατόν τέτοια εκδήλωση και να μην στηριχτεί? Εννοείται. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Τι θα γίνει με αυτό το Δήμο Παγκαίου? Έχει απίστευτα όμορφα μέρη. Απίστευτα όμορφα μέρη και ατελείωτες εκδηλώσεις. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα, πέρα από το πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, να απολαύσουν πάνω από 8.000 αρμαδάκια, τα οποία παρασκεύασαν αφιλοκερδόσα οι κυρίες της Νικής Χιάννης, αλλά και πολλά ακόμη εδέσματα. Στη γιορτή του Σαρμά, λοιπόν, σε ένα από τα υψηλότερα σημεία του Δήμου Παγκαίου, μέσα στη δροσιά. Δεν μας το είπε ο καύσωνας, κύριε Δήμαρχε? Ο καύσωνας σίγουρα δεν μας το είπε. Εδώ που είμαστε, η εικόνα και αυτό, τα πλάνα που παίρνετε μιλούν από μόνα τους. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, όχι βέβαια μόνο από τον Δήμο Παγκαίου, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Φιλοξενούμε πάρα πολύ κόσμο σήμερα εδώ και βέβαια μετά από τόσο καιρό μπορούμε να πούμε ότι παρέχουμε και νερό χωρίς αρσενικό. Ενώ αν θυμάστε πέρυσι αυτή την περίοδο υπήρχε το πρόβλημα με το αρσενικό, το έχουμε προσπεράσει και εκτιμώ ότι με τα έργα που σχεδιάζουμε για να κάνουμε άμεσα με το νέο ΕΣΠΑ, ότι θα δοθεί μια οριστική λύση με νέα έργα που έχουμε προγραμματίσει με τον κύριο Περιφερειάρχη. Πρόεδρος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Αντωνιάδης, στην εκδήλωση. Πώς περνάτε? Πάρα πολύ όμορφα, χρόνια πολλά. Συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Νικής Γιάννης στον Αράπη, αλλά και σε όλους οι οποίοι συντέλεσαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η όμορφη εκδήλωση, η οποία σηματοδοτεί ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας δεν έχει μόνο όμορφες παραλίες, δεν έχει όμορφη μόνο θάλασσα, αλλά έχει και τον ορεινό όγκο, το οποίο οφείλουμε και να το αναδείξουμε, αλλά και να το αναδείξουμε και να το γνωρίσουμε. Γι' αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις τις στηρίζει η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, είναι συμπαραστάτης και αρρωγός, γιατί μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις μαθαίνουμε τον τόπο μας. Ζωντανή μουσική, καποέιρα, πολεμικές τέχνες και πολλή μπύρα έρεαν το τριήμερο από τις 17 έως και τις 19 Ιουνίου στην Κομωτινή. Πρόκειται για το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής που διοργανώθηκε από την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Κομωτινής με τη στήριξη του Συλλόγου Μοντέρνας Μουσικής Γραμμόφωνο και φιλοξενήθηκε στο θερινό Δημοτικό Θέατρο της Κομωτινής.
Ρενή έναρξη του τρίτου κατά σειρά φεστιβάλ. Ξεκίνησε πριν 3 χρόνια, σήμερα είναι το τρίτο. Περιμένουμε αρκετό κόσμο. Έχουμε τον Μακεδόνα στην έναρξη, τον Κώστα Μακεδόνα. Γίνεται, τώρα ησυχάσανε πριν από λίγο, γινόταν το soundcheck του ήχου. Αυτά. Ο καιρός φαίνεται ότι θα μας πάει καλά αυτή τη φορά, γιατί τις προηγούμενες είχαμε κάποια προβλήματα με τον καιρό. Έχουμε την έξω σκηνή, έχουμε ρεμπέτες της Κουμουτινής από νωρίς, πριν αρχίσει μέσα η συναυλία του Μακεδόνα. Και κάθε μέρα του τρίμερο, αύριο μεθαύριο, αύριο έχουμε τους Thousand Moods μέσα στη μεγάλη τη σκηνή και ένα πολύ ωραίο νεανικό συγκρότημα στην έξω σκηνή από την Κουμουτινή. Κάποια άλλα ροκ συγκροτήματα που θα ανοίξουν τη συναυλία των Thousand Moods. Την Κυριακή επίσης τοπικές μπάντες μέσα και έξω. Η μπύρα μας φέτος είναι από την τοπική ζυθοποιία, τη Βεργίνα. Περιμένουμε τον κόσμο να περάσει καλά. Στο Europe Direct Κομωτινής, Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Νέων, και σήμερα εδώ, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μπύρας και Μουσικής, κληθήκαμε να ενημερώσουμε τους νέους σχετικά με το Erasmus Plus, ένα επιδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχετικά με την νεολαία, καθώς επίσης και για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων. Είναι μια εκπτωτική κάρτα όπου παρέχει προνόμια και αγαθά σε 35 χώρες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και στην Ελλάδα. Έπρεπε να σε σκοτώνα, να κάνω το δικό σου. Πάρε το διαζύγιο και τραβά στη μαμά σου. Πάρε το διαζύγιο και τραβά στη μαμά σου. Σε λυγίζει αυτό.
Πάμε τώρα στη Ροδόπη. Σε 4 ημέρες ο οικισμός του Φαναρίου θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια μεγάλη πρόκληση που ακούει στο όνομα Φανάρι Summer Festival και υπόσχεται να συστήσει τις ομορφιές της νοτιοδυτικής παραλιακής έκτασης του νομού Ροδόπης σε ανθρώπους που είτε την αγνοούν παντελώς είτε για οποιονδήποτε αντικειμενικό λόγο δεν έχει τύχει να επισκεφθούν ακόμη την περιοχή. Ο γραφικός παραλιακός οικισμός της Ροδόπης θα αποτελέσει για ένα τριήμερο από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου σημείο συνάντησης δημοφιλών και κατά αξιωμένων Ελλήνων καλλιτεχνών αλλά και ντόπιων νεανικών μουσικών σχημάτων. Το πρώτο καλοκαιρινό φεστιβάλ Φαναρίου θα λάβει χώρα το τρίμερο 24 έως 26 Ιουνίου με συναυλίες και πολλές εκπλήξεις στο Φανάρι. Γι' αυτό το λόγο δόθηκε συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΔΚΠΑΚ. Ξεκινάμε και φέτος με ένα τριήμερο το οποίο το θεωρούμε και πάρα πολύ σημαντικό. Ένα τριήμερο το πρώτο φεστιβάλ Φαναρίου όπως λέμε. Και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να το κάνουμε να γίνει θεσμό, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τον κόσμο σε ένα χώρο που θεωρούμε ότι είναι από τις καλύτερες παραλίες του Δήμου μας. 24, 25 και 26 λοιπόν Ιουνίου το Φανάρι θα γεμίσει από κόσμο και θα υποδεχθεί εξαιρετικούς καλλιτέχνες, τους οποίους θα τους αναφέρω και στην πορεία, για να μπορέσουμε να δώσουμε και χαρά και ζωντάνια και κέφι στον κόσμο μας. Θα είναι ο Γιάννης ο Χαρούλης, θα είναι ο Δήμος ο Αναστασιάδης, θα είναι η Μελίνα η Ασλανίδου, θα είναι ο Γιάννης ο Αγγελάκας, ο Θανάσης ο Παπακοσταντίνου, η Ιράτους, η Maroon 5 που είναι και δικά μας παιδιά, η Cosmic Cray από την Ξάνθη και περιμένουμε τον κόσμο να ανταποκριθεί, να έρθει και να διασκεδάσει, να περάσει ευχάριστες ώρες στο Φανάρι. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν σαν Δήμος να είναι τα πράγματα όλα καλά και προετοιμασμένα, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε κατά το δυνατόν στις ανάγκες του κόσμου. Σίγουρα κάτι το οποίο είναι το πιο ενδιαφέρον είναι να ξέρει ο κόσμος ότι θα υπάρχει μετακίνηση. Έχουμε μία συνεργασία με το ΚΤΕΛ της Κομωτινής που με ένα πολύ μικρό αντίτιμο, συγκεκριμένα 3 ευρώ, θα μεταφέρει τον κόσμο, θα τον πάει και θα τον επιστρέψει στο χώρο του φεστιβάλ και σε τακτές ώρες από τις 5.30 ώρα το απόγευμα μέχρι την ώρα της επιστροφής. Το συμφωνητικό που κάναμε ήταν τέτοιο που πραγματικά, μια και έχω και την διοργάνωση και την οικονομική κίνηση, είναι εξαιρετικά χαμηλή. Αυτά τα οποία ακούγονται, ότι 50 και 60 δεν έχουν και καμία σχέση. Καταρχάς, όλοι οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται για να μας προσφέρουν τη διασκέδαση, έρχονται από το γραφείο, από το προκτορείο, από την εταιρεία, συγγνώμη. Επομένως, τα χρήματα τα οποία θα δαπανηθούν από το Δήμο είναι ελάχιστα. Σίγουρα όμως, αυτό που είπαμε, έγινε μια φοβερή προετοιμασία. Δούλεψαν πάρα πολύ το προσωπικό του Δήμου. Προσφέρουμε το χώρο, προσφέρουμε την υλικοτεχνική υποδομή κατά κύριο λόγο και αυτή είναι και τι άλλο προσφέρουμε. Προσφέρουμε αυτό που είπε η κυρία Στογιανίδου, το διαμάντι μας, το υπέροχο μέρος. Οπότε κάπως έτσι για να υπάρχει πληροφορία και να μην ακούγονται πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μια διοργάνωση που στόχο έχει αφενός να αναδείξει τα συγκριτικά εκείνα πλεονεκτήματα του Φαναρίου, του γραφικού αυτού οικισμού του Δήμου μας, που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά, γραφικότητα και σε συνδυασμό όλα αυτά τα στοιχεία με την φιλοξενία των κατοίκων, με τη γαστρονομία, με τις βραβευμένες μεγαλάζια σημαία παραλίες του Φαναρίου.
και με, να τονίσω και τα συμπλέγματα λιμνών, αυτών των πλούσιων υδροβιότοπων που υπάρχει στην περιοχή. Νομίζω ότι όλα αυτά συνιστούν συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής που πρέπει με διάφορες πρωτοβουλίες να αναδείξουμε. Το πρώτο καλοκαιρινό μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου είναι μια τέτοια πρωτοβουλία που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο δηλαδή την ανάδειξη του Φαναρίου, την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος στην περιοχή και της τοπικής φυσικά οικονομίας, γιατί όλα αυτά όπως αντιλαμβάνεστε είναι νομίζω αλληλένδετα. Ειδικά μετά από την διάνοιξη, από τα μεγάλα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή μας, όπως είναι η διάνοιξη του κάθε του άξονα, το Φανάρι πλέον πρέπει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής και στα νέα δεδομένα, και γι' αυτό το λόγο θεωρήσαμε σκόπιμο ως Δημοτική Επιτροπή Τουρισμού να προτείνουμε τη διοργάνωση μιας τέτοιας μουσικής εκδήλωσης, μιας εκδήλωσης μεγάλου μεγέθους, γιατί σε αυτήν, όπως σας είπε νωρίτερα και η κυρία Λιβεριάδου, παίρνουν μέρος πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες της εγχώριας μουσικής σκηνής. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέλω να το τονίσω αυτό, να το επισημάνω, γιατί είναι μια προσπάθεια συλλογική που ξεκινάει από το Δήμο Κομωτινής, αλλά δεν αγγίζει μόνο το Δήμο Κομωτινής, αγγίζει και την τοπική κοινωνία, τους επιχειρηματίες του Φαναρίου, όλους αυτούς τους ανθρώπους που αθόρυβα δουλεύουν όλο αυτό το διάστημα για να γίνει πραγματικότητα η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ηλιοφάνεια και διατήρηση των πολύ ψηλών θερμοκρασιών στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας περιμένουμε για αύριο Τρίτη. Τις θερμές ώρες ημέρας στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα εκδηλωθούν λίγοι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Όσον αφορά τώρα τη Βόρεια Ελλάδα, αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, θερμές ώρες ημέρας και σχετικά περιορισμένη ορατότητα. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται τώρα στις Έρες από 27 έως 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 27 με 33, στην Καβάλα 26 με 32, στη γειτονική πόλη της Δράμας 27 με 35, στην Ξάνθη 26 με 34, στην Κομωτινή 27 με 35, στην πόλη της Αλεξανδρούπολης από 26 έως 32 βαθμούς και στην Οριστιάδα από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τηλεόραση Επιλογές. Στον ομό Σερών, Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καληνύχτα σε όλους.